Συμφωνεί με την ανακοίνωση της παράταξής του Περιφερειακή Αναγέννηση ο Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Αργύρης Πατακάκης, Περιφερειακός Σύμβουλος Δράμας, αναφορικά με τα όσα τουλάχιστον ελέγχθηκαν από την πλευρά του Περιφερειάρχη και τα οποία επικρίνει ιδιαίτερα η Περιφερειακή Αναγέννηση, η οποία στο δελτίο τύπου που εξέδωσε τονίζει ανάμεσα στα άλλα πως προσπαθούν να σωθούν με προεκλογικές ψευτοεντάξεις έργων και κενές υποσχέσεις δεκάδων εκατομμυρίων. Πιστεύω ότι οι ανέξοδες πολιτικές και οι πολιτικές χωρίς αντίκρισμα δεν βοηθάνε σε μια δύσκολη περίοδο. Μιλούσαμε κάποτε στο ξεκίνημα της νέας αυτής περίοδου των περιφερειών για την ισόρροπη ανάπτυξη. Βλέπουμε ότι υπάρχει για άλλη μια φορά εδώ περιφερειακή ανισότητα. Βλέπουμε ότι μετά από την ατυχή αυτή συνεδρίαση σχετικά με το νοσοκομείο της Κομωτινής και τα 68 εκατομμύρια, ο κύριος Περιφερειάρχης ήρθε και ενημέρωσε τους δημάρχους ότι τα λεφτά τα οποία θα χρηματοδοτηθεί το έργο αυτό θα τα καλύψει από τομεακά προγράμματα, κάτι το οποίο δεν υπάρχει, δεν υπάρχει κάποιος σχεδιασμός, δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο και δεν μπορεί με ανέξοδες πολιτικές να δεσμεύουμε και να λέμε για να κάνουμε προεκλογικό αγώνα από τώρα να εγκλωβίζουμε και τους δημάρχους και να δημιουργούμε εντυπώσεις στην κοινωνία οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να αντιληφθούν όλοι ότι οι δύο αντιπεριφέρειες του Εύρου και της Δράμας είναι οι πιο αδικημένες και ιδιαίτερα του Βόρειου Εύρου και του νομού μας, γιατί έχουν τις μικρότερες χρηματοδοτήσεις, δεν έχει γίνει η ισόρροπη ανάπτυξη όπως πολλές φορές είχαν εξαγγείλει και όλα αυτά τα προβλήματα της ενδοπεριφερειακής ανισότητας μας έχουν κουράσει ιδιαίτερα, γιατί βλέπουμε ότι και οι επενδύσεις οι οποίες θα γινόταν με βάση την ισόρροπη ανάπτυξη αλλά και τις υποδομές οι οποίες θα είχαν συμβάλει ώστε να προσελκύσουμε επενδύσεις δεν έχουν γίνει. Οι δύο κάθετοι άξονες οι οποίοι ήταν να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν δεν έχουν ενταχθεί και δεν έχει και χρήματα για τις μελέτες, κάτι το οποίο πλέον αποκαλύπτεται και ούτε στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 θα έχουμε το σχεδιασμό αυτό ώστε να πούμε με τα βεβαιότητας ότι θα συνδεθούμε με τους κάθετους άξονες και ότι η ανάπτυξη, η ποιότητα ζωής και η μετακίνηση των συμπολιτών μας με ασφάλεια στους δύο αυτούς άξονες που έχουμε τεράστια προβλήματα και πολλά ατυχήματα θα έχουν γίνει πραγματικότητα. Για άλλη μια φορά οι πολιτικές και οι προεκλογικές εξαγγελίες πέσανε στο κενό και φαίνεται ότι προσπαθούν τώρα, έστω και την τελευταία στιγμή, με διορθωτικές κινήσεις, με υποσχέσεις και με δεσμεύσεις, μετά το μεγάλο και ατυχές έτσι συμβάν αυτό με την ψήφιση του νοσοκομείου της Κομωτινής, να κάνουν διορθωτικές κινήσεις, οι οποίες όμως δεν βοηθάνε και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Πιστεύω ότι η προσπάθεια την οποία κάνει ο κύριος Παυλίδης, αλλά και στο Περιφερειακό Συμβούλιο έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ότι έργα τα οποία δεν είναι ενταγμένα και δεν είναι όριμα, δεν μπορούν να ξεκινήσουν και δεν θα έχουν καμία τύχη. Ας είμαστε κάποτε ειλικρινείς, με ρεαλισμό και αντικειμενικότητα, να θέσουμε τα προβλήματα, να δούμε τις δυνατότητες και να στηρίξουμε την περιφέρεια ώστε πραγματικά να πάρει την δυναμική που πραγματικά αξίζει.